η γεωγραφία μας φέρνει Από πού είναι σε αυτός ο χάρτης, σύγκρουση. θα ήθελα να τον ξαναδούμε. Από πού είναι αυτός ο χάρτης? Είναι ο τουρκοϊσλαμικός κόσμος. Α, ναι, ποιος, το αναφέρει πάνω. Πού έχει εκδοθεί αυτό το πράγμα, θυμάσαι? Είναι από τις διάφορες εθνικιστικές ισλαμιστικές οργανώσεις της Τουρκίας, οι οποίες προσοχή, έτσι, όταν λέμε τουρκικές εθνικιστικές ισλαμιστικές οργανώσεις, μπαίνει το νου μας στην άκρα δεξιά τη δικιά μας. Ναι, στην Τουρκία, δεν είναι η τουρκική ένας κομμουνιστής είναι, να το πούμε έτσι και να μας συγχωρήσουν γι' αυτό, είναι κάτι μεταξύ ακροακροδεξιού Έλληνα. Γιατί εκεί η διαστρωμάτωση, η πολιτική, δεν ακολουθεί τα δικά μας πρότυπα. Στην Τουρκία η δημοκρατία υφίσταται, αλλά δεν λειτουργεί με τους κανόνες και τους νόμους της Ελλάδος. Στην Τουρκία η δημοκρατία. Καλά, ούτε εδώ η δημοκρατία υφίσταται, μην ανησυχείτε. Για τους δικούς τους λόγους. Εκεί όμως δεν την πιστεύουν. Γιατί η Ισλάμ και η δημοκρατία έχει αποδειχθεί ότι είναι έννοιες οι οποίες δεν συνυφάζονται. Πάμε τώρα στην ουσία των θεμάτων που έχει να κάνει με την τουρκική επεκτατικότητα. Αυτός ο χάρτης μου θυμίζει μια άλλη παροιμία που λέει η γιαγιά μου. Αν ο Θεός άκουγε τα κοράκια, λέει, θα είχαν ψοφήσει όλα τα γαϊδούρια. Πάμε παρακάτω. Γελάς, ε? Γιατί γελάς? Και εγώ μπορεί να ονειρεύομαι την Ελλάδα να φτάσει μέχρι εκεί τη Μασσαλία, Νότια Ιταλία, την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία. Εγώ μπορεί να ονειρεύομαι, λέω. Μέχρι τους Καλάς εκεί. Άσε τι ονειρεύομαι εγώ και άσε τι θα γίνει, ας πούμε. Κοίτα να δεις, Γεωργία μου. Τη δεκαετία του 30 είχε προηγηθεί ο μεγάλος Ελληνοτουρκικός πόλεμος από το 19 μέχρι το 22, που κατέληξε με τη μικρασιατική καταστροφή. Όταν λοιπόν τα βάλαμε κάτω, είπαν πόσον οι Έλληνες, 7 εκατομμύρια. Πόσον οι Τούρκοι, 10 εκατομμύρια. Πάρα πολύ ωραία. Το Αιγαίο θα είναι ελληνικό, αλλά η Ανατολία θα είναι τουρκική. Η Ανατολική Θράκη, εφόσον συμφωνήσαμε, θα είναι τουρκική με τις ελληνικές μειονότητες. Η Δυτική Θράκη θα είναι ελληνική με την μουσουλμανική μειονότητα. Πάνω σε αυτό το επίπεδο, ο Κεμάλ, στο μέγα ρητορικό του, τον Ουτούκ όπως λέγεται, που μεταφράστηκε, πρέπει να πούμε, για πρώτη φορά πέρσι, και αξίζει όλοι οι διανοούμενοι και όσοι ασχολούνται με τα θέματα Ελλάδος-Τουρκίας να το αγοράσουν. Σε εκδόσεις Παπαζής έχει βγει μάλιστα. Είναι εξαιρετικό. Δύο τόμοι που έχει όλες τις ομιλίες. Την άλλη φορά. Να το δεις. Με την επιμέλεια του καθηγητή του γεωπολιτικής του κ. Μάζη. Παπαζήσει. Ο τίτλος Νουτούκ, είναι... Νουτούκ, ο μέγας ρητορικός. Ωραία. Μια εβδομάδα ρητόρευε ο φίλος μας ο Κεμάλ. Φαίνεται καθαρά η στρατηγική του, λέει, κυρί. Εμείς στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε να μιλάμε για εθνικισμό και χαμένες πατρίδες. Η Ανατολία είναι η τελευταία πατρίδα του Τούρκου. Σήμερα οι Τούρκοι είναι 75 εκατομμύρια μαζί με τους Κούρδους. Εμείς είμαστε 10 στα 11. Ναι, αλλά από αυτά τα 75 εκατομμύρια είναι 30 εκατομμύρια Τούρκοι, Κούρδοι. Πόσα εκατομμύρια είναι οι Αρμένιδες? 1,5 εκατομμύριο. Παραπάνω είναι για. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Πώς είναι οι κρυφοχριστιανοί? Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Πόσες είναι οι άλλες μειονότητες? Εντάξει. Φτάνουν τα 20 εκατομμύρια. Αλλά Τούρκοι είναι παραπάνω. Αλλά αυτοί έχουν τουρκική συνείδηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τουρκική, τουρκική συνείδηση. Ο πρόεδρος ο Ζάλ ήταν Κούρδος. Το να είσαι μια. Να κατάγεσαι από κάπου δεν σημαίνει, έστω και κατά το ίμιση, δεν σημαίνει ότι έχει τη συνείδηση την εθνική. Δηλαδή ότι ο Ζάλ ήταν Κούρδος και έγινε το μεγαλύτερο σκύλι της Τουρκίας. Και θα πρέπει να πούμε ότι, μια και το ανέφερες, και είναι και ένα παραλυπόμενο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όταν τέθηκε το θέμα της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων υπό τον Μωάμεθ τον δεύτερο, μετά από πρόταση του μεγάλου βεζίρ του Χαλίλ Πασά. Δύο αρνησίθρησκοι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι στήρωσαν τα πόδια και είπαν όχι να πολεμήσουμε, να τους φάμε τους γκιαούριδες. Ο Ζαγανός Πασάς και ο Μαχμούτ Πασάς. Αυτά είναι περαστικά μας. Για να γυρίσουμε έχουμε όμως στο προκείμενο. Δάνεια, βεβαίως, γιατί... Στο προκείμενο. Αυτή λοιπόν η τουρκική συνείδηση αφού του μεγάλου τουρκικού κράτους, ο Ερντογάν το είχε πει πολύ έξυπνα. Δημιουργούμε μια υπερταυτότητα που λέει Τούρκος. Από κάτω είναι ο Λαζός, ο Κούρδος, ο Αρμένιος, ο Αλεβίτης. Ο οποιοδήποτε, ο Συροχαλδαίος, ο οποιοδήποτε είναι ο πολίτης της Νέας Τουρκίας. Και σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο που η Τουρκία αισθάνεται γερά και δυνατά τα πόδια της να σχαλιβδώνονται, επανέρχονται οι μνήμες όταν δυναμώνεις γίνεσαι και πιο τσαμπουκαλής. Άλλη μια τουρκική έκφραση. Πίσω του Οθωμανισμού
Και έχουμε σαν παράγωγο τον νέο Οθωμανισμό. Τι λέμε λοιπόν στον κόσμο, αυτός που λέει ότι η Τουρκία δεν μας απειλεί. Συγγνώμη. Το 1974 ας δεχτούμε ότι εμείς κάναμε το τραγικό λάθος. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι δεν μας απειλεί η Τουρκία. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι εγώ δεν μας πιστεύω απειλεί. Εγώ πιστεύω ότι δεν πιστεύει κανείς ότι θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινής γνώμης. Είναι ένας λαϊκός μύθος. Mm. Μα βέβαια το 1974, 1984, 1996 κρίση των ημείων και τώρα φτάσαμε το 2010 στην οικονομική κρίση και παράλληλα τις υπερπτήσεις στα νησιά. Πετάνε μαχητικά πάνω από τα νησιά. Τις παραβιάζει σε καθημερινή βάση, τις βόλτες με τις φρεγάτες και τις κορβέτες. Δικά μας πετάνε πάνω από την Τουρκία. Όχι βέβαια. Γιατί εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Αυτό είναι άλλος ελληνικός λαϊκός μύθος. Αλλά πετάνε πάνω από εμάς γιατί και εμείς παραβιάζουμε. Σφάλμα. Ψέμα. Εγώ σε πληροφορώ ότι κυνηγώντας τα τουρκικά αεροσκάφη που έχουν μπει στον ελληνικό εναέριο χώρο, φτάνουν μέχρι την Άγκυρα. Αυτό συνέβαινε κάποια παλιά εποχή, την ηρωική δεκαετία 70, άντε μέχρι αρχές 80. Αυτά μετά κοπήκανε. Και το 90. Αυτά κοπήκανε. Μέχρι το 90, ξέρω εγώ, μετά δεν έχω ψάξει. Σου επαναλαμβάνω, λαϊκή μύθη. Ουσιαστικά η Τουρκία νιώθει πολύ δυνατή. Γιατί? Γιατί βλέπει το κενό ισχύος. Όσο υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, και εδώ απαντάμε σε αυτούς που λέμε να καταρρύψουμε αεροπλάνο. Ναι, τότε, μέχρι δηλαδή και το 1989, μπορούσες να καταρρύψεις αεροπλάνο, ελπίζοντας ότι ο δεύτερος μεγάλος λύκος, το Σύμφωνο Βαρσοβίας, θα παίξει στην περιοχή σου γεωπολιτικά. Από το 89 και μετά το παιχνίδι είναι για έναν. Συνεπώς σε αυτόν τον κόσμο η Τουρκία δηλαδή, αντιλήφθη. Δηλαδή η σημερινή Ρωσία δεν έχει θέματα με την Τουρκία ανοιχτά. Η Τουρκία και η Ρωσία αυτή τη στιγμή οδεύουν προς μια στρατηγική συμμαχία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι φίλοι μας οι Ρώσοι, προωθώντας τα δικά τους συμφέροντα, τους πούλησαν πυρηνικά εργοστάσια. Οι φίλοι μας οι Ρώσοι τους πούλησαν οπλικά συστήματα. Οι φίλοι μας οι Ρώσοι είναι εκείνοι οι οποίοι τους παρήχαν εγγυήσεις για την προμήθεια υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων όπως είναι τα S-300. Υπάρχει το σύστημα αυτό προς πώληση. Τους το έχουν προτείνει και με συμπαραγωγή μάλιστα. Η Τουρκία λοιπόν, θέλω να πω, συμπεριφέρεται όχι τόσο ως Οθωμανική αλλά ως Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ξέρει ότι είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος. Γιατί είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος και γιατί αυτό το χρησιμοποιεί το ειδικό βάρος που έχει για να πιέσει στην Ελλάδα και να δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο? Διότι ως παλιός Ανατολίτης, στην Ιωνία γεννήθηκε η φιλοσοφία, μην ξεχνάμε, και το θέατρο και η δημοκρατία. Εκεί. Και δυστυχώς απέναντί μας έχουμε να κάνουμε όχι με Τούρκους, αλλά με εξισλαμισμένους Έλληνες. Έχουμε να κάνουμε με τους χειρότερους γεννήτσαρους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ποτέ. Αυτοί είναι απέναντί μας. Οι κανονικοί, οι μογγολοειδείς Τούρκοι θα τους δει σε γραβούρες. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρω. Υπάρχει ένα πανόραμα στην Κωνσταντινούπολη. Λέγεται Πανόραμα 1453. Δηλαδή, είναι ένα μουσείο όπου μπαίνει μέσα ο επισκέπτης. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, δόθηκε στη δημοσιότητα. Και πάει ο καθής, μπαίνει μέσα και βλέπει ένα ωραίο πίνακα 360 μοίρες που περιλαμβάνει φάσεις από την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Το είδα και μου σηκώθηκε τρίχα. Για δύο πράγματα. Ο Μωάμεθ εικονίζεται με τουρκομογγολικά χαρακτηριστικά, σκιστομάτης, και όσοι τον περιβάλλουν, νομίζεις πως τους βλέπεις στη γειτονιά σου. Και το πιο σημαντικό, δείχνει να πέφτει μια σημαία πάνω από τον πύργο, ο οποίος είναι πάνω γεννήτσαρ και κουνάνε τις σημαίες τους, με τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων, και την ίδια στιγμή ο Βυζαντινός δικέφαλος αετός, ο κιτρινόμαυρος των Παλαιολόγων, να πέφτει κάτω. Μεγάλο συμβολισμός. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Διότι αυτοί που κυβερνούν σήμερα την Τουρκία οσμίζονται αίμα. Οσμίζονται την κατάρρευση της Ελλάδος. Ακόμα περισσότερο, οσμίστηκαν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει ανοιχτεί στα μέτωπα στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ να συγκρατήσει την περιοχή. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία σήκωσε με μεγάλη αυθάδεια και προκλητικότητα, και μπράβο τους, το ανάστημά της έναντι του Ισραήλ. Σήμερα οι Τούρκοι είναι θρύλος, η τουρκική πολιτική είναι θρύλος μεταξύ των Αράβων. Είναι οι πρώτοι οι οποίοι είπαν στους Ισραηλινούς: φτάνει πια, είσαστε δολοφόνοι. Είναι οι πρώτοι οι οποίοι είπαν: εμείς κρατάμε τα κλειδιά της Ιερουσαλήμ και των Αγίων Τόπων.